να είναι πρότυπο αγροτικής ανάπτυξης και παραγωγής. Βιώνεται μια δραματική κατάσταση τα τελευταία χρόνια. Με αίσθημα ευθύνης, ο ΣΥΡΙΖΑ καταθέτει τις προτάσεις του για την περιοχή σας. Για την αναδιάρθρωση της αγροτικής παραγωγής με ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που έχουν τα τοπικά σας προϊόντα, για την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων ασφαλών για τους καταναλωτές, με επιλογή ποικιλιών που θα βρίσκονται για μεγάλο χρονικό διάστημα στην αγορά, και σε αυτή την κατεύθυνση σχεδιάζουμε και προτείνουμε τη δημιουργία ομάδων παραγωγών και οργάνωση κέντρων παραγωγής που θα οδηγήσουν στην αύξηση των καλλιεργειών και κηπευτικών προϊόντων. Σχεδιάζουμε και προτείνουμε την αναβάθμιση των κρατικών υπηρεσιών και υποδομών που υπάρχουν στο νομό με σκοπό την ανάδειξη και βελτίωση των καλλιεργειών και την αγροτική έρευνα. Σχεδιάζουμε και προτείνουμε την ίδρυση Ινστιτούτου για τις τοπικές ποικιλίες στο ΠΕΓΕΑΛ, την προώθηση των αναγροτικών προϊόντων με ονομασία προέλευσης ανώτερης ποιότητας, της βιολογικής γεωργίας και εναλλακτικών μορφών μεταποίησης και εμπορίας των αγροτικών προϊόντων, με πρωτεύοντα ρόλο στους συνεταιρισμούς που πρέπει να εξυγειανθούν, να αναβαθμιστούν και να αποτελέσουν ξανά βασικό μοχλό ανάπτυξης της πρωτογενούς παραγωγής. Σχεδιάζουμε και προτείνουμε τη λειτουργία της περιφερειακής αγοράς του Λεχαίου για τη διάθεση των αγροτικών προϊόντων και την παράκαμψη των μεσαζόντων. Την λειτουργία ανώτατου τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος Οινολογίας Αμπελουργίας στην ΕΜΕΑ με έμφαση στην εφαρμογή μεταπτυχιακών προγραμμάτων και τη δημιουργία υποδομών. Την ενίσχυση της κτηνοτροφίας στο νομό, η οποία μπορεί να έχει εξαιρετικές προοπτικές. Την πάταξη του παράνομου κυκλώματος εινοποίησης και εμπορίας εισαγόμενων αγροτικών προϊόντων που βαπτίζονται ελληνικά. Ακόμα σχεδιάζουμε και προτείνουμε την προστασία των υδάτινων πόρων, την δημιουργία μικρών τοπικών φραγμάτων και λιμνοδεξαμενών για τον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα, την επίσπευση της κατασκευής του φράγματος στον Ασοπό, την αξιοποίηση του φράγματος στη λίμνη Δόξα με την κατασκευή του δικτύου διανομής. Πολίτες της Κορινθίας, ξέρετε, σε αυτή την εκλογική μάχη συγκρούονται δύο κόσμοι, δύο λογικές. Η μία είναι η λογική του ορθού λόγου. Εμείς ερχόμαστε με επιχειρήματα και με προγραμματικό λόγο. Η άλλη είναι η λογική της φοβέρας που έχει τις ρίζες της στα χρόνια του Μεσαίωνα. Από τη μια λοιπόν ο ορθός λόγος, από την άλλη ο Μεσαίωνας. Ξέρετε όμως το τέλος, ο διαφωτισμός νίκησε το Μεσαίωνα. Έτσι και τώρα θα έρθει η αναγέννηση. Η λογική της δαιμονοποίησης, του εκφοβισμού, της τρομοκρατίας δεν θα περάσει. Εμείς λοιπόν καταθέτουμε προτάσεις. Καταθέτουμε επιχειρήματα. Θέλω λοιπόν για μία ακόμη φορά και από αυτό εδώ το βήμα να απευθύνω την ειλικρινή πρόσκληση στον κύριο Σαμαρά να σταματήσει να κρύβεται σε μισοσκότεινες αίθουσες, σε βήματα από τα οποία μονολογεί κινδυνολογώντας και να έρθει στα φώτα ενώπιον. Να καταθέσει τις προτάσεις του και τα επιχειρήματά του. Να αντικρούσει τις προτάσεις του. Είναι γνωστό βέβαια και με όποιον σκηνοθέτη θέλει, και αυτόν που άλλαξε και αυτόν που πήρε, με όποιον σκηνοθέτη, με όποιον δημοσιογράφο, σε όποιο στούντιο, όπως θέλει, όποτε θέλει και όπου θέλει.